Λοιπόν, Παύλο, σήμερα κάτι στράβωσε στην κούρσα. Σε είδαμε να φεύγεις καλά, αλλά να κλείνεσαι ανάμεσα σε έναν στόλο πολλών σκαφών και στόλο να μείνεις πολύ πίσω. Ήταν λίγος άνεμος και στα πρώτα πρίμα έμεινα χωρίς καθαρό αέρα για, θα λέγα, αρκετή ώρα. Και αυτό μου στήγιζε πάρα πολύ, μιας και το ρεύμα ήταν κόντρα στο πρίμα και όλα τα σκεύη έρχονταν πολύ κοντά μεταξύ τους. Λοιπόν, και τώρα μπαίνουμε σε μια metal race που όλη τη βδομάδα ήσουν στην πρώτη ή στην δεύτερη θέση. Μπαίνεις από την τέταρτη θέση, αλλά πολύ κοντά τόσο στον δεύτερο, όσο και στον τρίτο και μακριά από τον πέμπτο. Ακριβώς, είναι, ας το πούμε, σε θέση βολής. Όποιος περάσει μεταξύ εμένα και του τρίτου που είναι ο συναθλητής μου ο Κροάτης, ο Τότσης Κιπάνοβιτς, που κάνουμε μαζί προπόνηση. Και ο Νορβηγός είναι λίγο πιο μπροστά, έχει 5 βαθμούς από μένα. Είναι όλα ανοιχτά. Ο Γερμανός που είναι πέμπτος μαθηματικά έχει ακόμη ελπίδες. Θα τα δώσουμε όλα στο τελικό 1η Αυγούστου και έχουμε τώρα αυτές τις ώρες να καθαρίσουμε το μυαλό μας.